Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είδαμε καλό καιρό το Σαββατοκύριακο, κάτσε να βάλω γυαλί γιατί μπορεί να κάνει ψύχρα, αλλά ήλιο έχει. Είδαμε λοιπόν το γλυκό καιρό και λέμε δίπλα είμαστε στο Αττικό Ζωολογικό. Εκεί που πηγαίνει όλος ο κόσμος, εκεί που έρχονται από όλη την Ελλάδα, να μπαίνοντας συνάντησα μια μεγάλη παρέα από τη Θεσσαλονίκη και είμαι σίγουρα θα γνωρίσω και άλλους πολλούς, απλά ήρθα κατευθείαν στη Ματίλντα να την προλάβω. Μπας και προλάβουμε λίγο έτσι και τη δούμε και μάθουμε τα νέα της. Είχαμε γέννα και άλλη γέννα εδώ στο Αττικό Ζωολογικό. Λοιπόν, στην παρέα μας πάντα ο κύριος Λεσουάρ. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές. Φοράτε εσείς μικρόφωνο? Όχι, όχι. Έχω μια επιστροφή. Λοιπόν, αλλά ελάτε λίγο προς τα εδώ να μην κόβουμε τη Ματίλντα. Ελάτε λίγο κοντά μου από εδώ. Πότε γεννήθηκε η μικρή? Η Ματίλντα γεννήθηκε πριν 2 εβδομάδες. Και είναι πραγματικά μικρή, παιδιά, θέλω να σας πω από κοντά. Δηλαδή, περίμενα υποπόταμο να δω έστω και σε μωρό πιο μεγάλο μέγεθος. Αλλά αυτό τι είναι, μίνι υποπόταμος? Ναι, δεν είναι μίνι, είναι το είδος των υποποτάμων που ζει στα σύνορα μεταξύ Λιβερία και Ακτή Ελεφαντοστού. Είναι υποπόταμο που ζει στο δάσος βασικά. Είναι πολύ σπάνιο, έχει πολύ μικρό πληθυσμό. Λέγεται ο πυγμαίος υποπόταμος. Και το μικρό γεννήθηκε, ήταν γύρω στα 7 κιλά. Τώρα πρέπει να έχει φτάσει τα 11. Πόσο και καιρό γεννηθεί? 2 εβδομάδες τώρα. Σε 2 εβδομάδες πήρε 3-4 κιλά. Ναι, έχει, γρήγορα έχει πολύ πυκτό και μάλιστα σε 1 εβδομάδα που έχει ξεπεράσει και τα 10 κιλά. Μου είπατε ότι δεν είναι η πρώτη γέννα των γονιών της. Όχι, είναι το 5ο ή το 6ο, δεν θυμάμαι. Τα άλλα πού είναι? Έχουν πάει σε άλλα ζωικά πάρκα. Τα δίνετε μετά αλλού. Έχουν πάει στην Ελβετία, έχω πάει Μωρίσιος το τελευταίο θηλυκό. Η Ματίλντα θα μας πει, υπάρχει κάποιος συντονισμός μεταξύ τα ζωικά πάρκα σε αυτά τα σπάνια είδη και αυτοί αποφασίζουν που θα πάνε αυτά τα ζώα. Μάλιστα, κατάλαβα. Και θα μας πούνε κάποια στιγμή ότι θα πάει ώστε να ζευγαρώσει με κάποιο... Θα κόνει το παντελόν του. Παίζει. Ματίλντα. Λοιπόν, τη Ματίλντα, η οποία είναι ζωηρή, θέλω να σας πω, δεν κάθεται σε ησυχία. Θέλει να πάει να πάρει το μπάνιο της, γιατί κάνει ζέστη και θέλει να μπει στη λιμνούλα της. Την κυνηγάγαμε δηλαδή σιγά σιγά μέχρι να καταφέρουμε να την πιάσουμε. Είπαμε, είναι ενεργητική, ωραία, ζωηρή και πολύ όμορφη. Οι γονείς της είναι πάντα μέσα στο δωμάτιό τους? Ή βγαίνουν για αυτοί έξω? Ή τώρα τους κλείσαμε για μας? Τους κλείσαμε για μπορούμε να μπούμε μέσα να έχουμε τη μικρή μαζί μας. Είναι επιθετικά ζώα? Δεν είναι επιθετικά ζώα, αλλά βεβαίως άμα πειράζεις το μικρό θα είναι επιθετικό. Δηλαδή αν το μικρό το αφήσουμε και βγάλουμε τους γονείς και βγούμε περισσότεροι έξω, δεν θα μας επιτεθούν? Όχι, όχι. Θα το δοκιμάσω και αυτό πριν φύγω. Δεν θα μας επιτεθούν, αλλά αυτή τη στιγμή όμως δεν αφήνουμε μάνα και μπαμπά μαζί. Γιατί? Διότι ο μπαμπάς αυτά τα ζώα, όλα αυτά τα θηλαστικά σε... Περίπου για 1 μήνα μετά τη γέννα είναι σε ίστρο. Και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Ίστρος τι σημαίνει, δηλαδή ίστρος είναι σε διάθεση ερωτική? Είναι σε διάθεση ερωτική. Α, θέλει και άλλο, βέβαια. Θα μου πεις 6 μήνες ήταν έγκυος. Είναι η μάνα λοιπόν και είναι ο μπαμπάς από πίσω και δυστυχώς επηρεάζει και το μικρό. Μάλιστα. Το μικρό τώρα, για να καταλάβω κάτι, τι τρώει, πίνει γάλα από τη μαμά του? Πίνει γάλα από τη μαμά. Ακόμα βέβαια. Πίνει γάλα. Και για πόσο καιρό? Σε 2 εβδομάδες θα αρχίσει να τσιμπολογάει κάποια πράγματα. Θα ακούς που μας έβγαλε στην ψυχή να σε πιάσουμε. Ματίλντα. Τα ονόματα ποιος θα δίνει? Γιατί δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα τελειώνουν. Εδώ έχετε τόσα ζώα, τα έχετε βαφτίσει όλα. Δείτε, αυτό το όνομα Ματίλντα το βγάλαμε προχθές στον αέρα σε μια εκπομπή. Α, τώρα βγήκε το όνομα. Τώρα βγήκε το όνομα πριν, ναι, 10 μέρες. Άλλες γέννες έχουμε αυτή την εποχή? Ναι, έχουμε. Είναι εποχή γεννών. Έχουμε καπιμπάρα μωρά, έχουμε μάρα, είναι κάποια ζώα της Παταγωνίας, έχουμε κάποιες μαϊμούδες. Και περιμένουμε διάφορα. Και οι μαϊμούδες ένα κάνουνε? Οι μαϊμούδες ένα κάνουνε. Οι λεμούροι, ναι, που είναι και αυτά πρωτεύοντα, μπορεί να κάνουν και δίδυμα. Αλλά είναι αρκετά σπανιά. Συνήθως είναι ένα μωρό, ναι. Ένα και μόνο. Δεν μου λέτε, μετά τις διαφημίσεις, αφού αφήσουμε τη μικρή κάτω να τη δούμε, αν την προλάβει ο περατέρ βέβαια, πώς θα πάει να ρίξει τη βουτιά της, για θα φύγει τώρα, άμα την αφήσουμε. Θα με πάτε και σε καμιά άλλη γέννα να δω τίποτα? Να δω βεβαίως, μωράκια. Βεβαίως. Ναι, θα πάμε. Λοιπόν, θα πάμε. Οπότε, να αφήσουμε τη μικρή. Ναι. Για να πάει να συνεχίσει τον μπανάκι της. Δείτε το, αυτό το μια σταλίτσα πλασματάκι. Πώς θα πάρει φόρα τώρα και θα αρχίσει να τρέχει να πάει στο νερό της. Και βέβαια αυτό που μας έκανε εντύπωση, εμένα τουλάχιστον μου έκανε εντύπωση, γιατί εδώ πέρα τα ξέρουνε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση με την μικρή είναι ότι ρίχνει κάτι μακροβούτια που δεν βγαίνει από κάτω. Και εγώ ανησύχησα, λέω, αναπνέει αυτή τόση ώρα κάτω από το νερό? Και όμως αναπνέει μια χαρά. Καλό μπάνιο, Ματίλντα.
Α, τώρα δεν θες να κάνεις μακροβούτια. Όχι, μπορεί να κάνει, μπορεί να κάνει. Να... Ω, μην την πειράξουμε, μην την πειράξουμε, και θα περάσω στη διαφημίση ούτως ή άλλως. Ας την αφήσουμε να το ευχαριστηθεί. Μπορεί να θέλει να κλιματιστεί στο νερό. Νιώθουν αυτά από κρύο? Τίποτα, καταλαβαίνουν. Όχι, τίποτα. Έχουν ένα πολύ παχύ δέρμα, ναι, και το λίπος μπορεί να φτάσει ήδη σε αυτήν την ηλικία 2-3 πόντους, το δέρμα μαζί με το λίπο. Α, τόσο πολύ. Βέβαια. Πόσο ζουνε τα συγκεκριμένα? Τα συγκεκριμένα ζουνε πάνω από 35 χρόνια. Λοιπόν, Ματίλντα, λέω να περάσω σε διαφημιστή, λες. Πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια και συνεχίζουμε σε λίγο.